έχεις μανούλα γλυκιά, εκεί τα πεθάνω στα ξένα. Λοιπόν, αν και μου είναι πολύ δύσκολο που διακόπτω το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί συμφωνήσαμε εδώ με τον Περικλή Χατζιανδρέου ότι είναι ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική στιγμή της τέχνης του Στέλιου Καζαντζίδη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως, και δεν θέλω να περιμένει, τον κύριο Γιάννη Δελή, τον υποψήφιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Α' Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Αντίπα. Συμφωνώ και εγώ με την κρίση σας για το τραγούδι. Είναι πραγματικά εκπληκτικό τραγούδι. Ναι, μιλάει, παρότι εγώ ανήκω σε μια γενιά που δεν έχει ζήσει τη μετανάστευση. Έχω ζήσει το brain drain, αλλά είμαι σε μια ηλικία που δεν με αφορά. Και δεν έχω προλάβει τη μετανάστευση των δεκαετιών του 50 και του 60. Πραγματικά μιλάει μέσα στην ελληνική ψυχή. Λοιπόν, θα ήθελα, κύριε Δελή, να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε λίγο από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Sky. Δήλωσε ότι είχαν την αφέλεια να πιστεύουν ότι θα υποχωρήσουν οι δανειστές. Γίνεται έτσι πολιτική? Ασφαλώς και όχι. Νομίζω ότι εξακολουθεί να κοροϊδεύει ο κ. Τσίπρας τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι και σήμερα δεν την παρακολούθησε όλη τη του. Ήταν άλλωστε και αρκετά. Ναι, ήταν μια μισή ώρα. Διαβάσει αρκετά πράγματα στο διαδίκτυο. Από όσο πάντως μπόρεσα να πω, νομίζω ότι κινήθηκε στην ίδια γραμμή, υπερασπίστηκε όλη την πολιτική που εφάρμοσε τα 4-4,5 χρόνια που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Υπερασπίστηκε με λίγα λόγια το τρίτο μνημόνιο. Υπερασπίστηκε όλα τα μέτρα που ευνόησαν τους μεγάλους επιχειρηματικούς, τους δανειστές. Υπερασπίστηκε δηλαδή όλα τα μέτρα με τα οποία τσάκισε και αυτός ως συνέχεια τις λαϊκές οικογένειες, τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους, τους ανέργους. Όλους όσους τέλος πάντων είχαν υποστεί πολύ μεγάλα πλήγματα και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Συνεπώς και η αυτοκριτική του, η όποια αυτοκριτική του αν υπήρξε, νομίζουμε ότι ήταν παραπλανητική, αφορούσε το ήθος και το ύφος, όπως λένε, της εξουσίας. Αντλούνταν το πολύ πολύ στις υπερβολές του κυρίου Πολάκη και ένα... Είναι το συγκεκριμένο απόσπασμα. Το συγκεκριμένο απόσπασμα. Για την κεντρική γραμμή, όμως, κύριε Τσίπρα, η κυβέρνηση δεν την αμφισβήτησε ο κ. Τσίπρας, και πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού αυτός ήταν ο βασικός εμπνευστής αυτής της πολιτικής. Της τροφής και της κολοτούμπας. Ακριβώς. Σε αυτά που λέγατε, να διαβάσω απλώς για να ενημερωθούν και οι ακροατές μας. Ο Πολάκης μαζεύτηκε από μόνος του. Ο Πετσίτης δια της προσκολήσεως πουλούσε φούμαρα για να βγάζει λεφτά. Και ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να ερεμήσει με τα παιδιά του η απάντηση για το κότερο. Για να επιβεβαιώσω αυτά που λέγατε. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει. Και ότι η κολοτούμπα που εμπνεύθηκε διεθνώς γνωστός ο κ. Τσίπρας, νομίζω ότι την είχε κάνει και πολύ νωρίτερα, για όσους παρακολουθούσαν δηλαδή. Και επί κυβέρνησης ακόμα του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος, ας μην ξεχνάτε, ετοίμασε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο βεβαίως την έλευση του τρίτου μνημονίου. Παρέτεινε, μιλάω για τον κύριο Βαρουφάκη τώρα, παρέτεινε το μνημόνιο το δεύτερο κατά 2 μήνες, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν το δεξί χέρι του κυρίου Τσίπρα και οδηγήσανε μαζί τα πράγματα σε εκείνο το σημείο, έτσι ώστε να πέσει το τρίτο μνημόνιο όσο γίνεται στα μαλακά. Φυσικά στα μαλακά μπορεί να έπεσε το μνημόνιο, αλλά ο ελληνικός λαός ήταν πολύ βαρύ το χτύπημα και από αυτό το τρίτο μνημόνιο που περιείχε βεβαίως και τα 2 προηγούμενα. Τώρα όμως ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει ο κύριος Τσίπρας λοιπόν να αντιμετωπίσει και εσάς από τα αριστερά του, αλλά και τον κύριο Βαρουφάκη από τα δεξιά του, ίσως θα δούμε. Ναι, νομίζω ότι εντάξει, είναι κόμματα σαν του κύριου Βαρουφάκη, νομίζω ότι θα παίζουν αντικειμενικά έναν συμπληρωματικό ρόλο. Το έχουν δείξει και αντίστοιχα κόμματα πριν από τον κύριο Βαρουφάκη, η Δημάρη, η Ένωση Κεντρών, η ΑΝΕΛ, το ΠΑΜΗ. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω από αυτά. Νομίζω ότι και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας βρίσκονται στην ίδια όχθη. Την όχθη που βρίσκεται και ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή είναι η εκτίμηση, αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ. Υπερασπίζονται δηλαδή εδώ τις βασικές. Ναι, κύριε Δελή.
Ναι, μ' ακούτε. Σας χάσαμε για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, λέω ότι βρίσκονται στην ίδια όχθη ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης. Βρίσκονται στην όχθη των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Όπως λένε, το ομολογούν και οι ίδιοι. Στην ουσία υποστηρίζουν το ίδιο σχέδιο με παραλλαγές, δηλαδή σχετικά με το μείγμα των περικοπών των κοινωνικών δαπανών ή των φόρων. Εκεί θα βρει κανείς κάποιες διαφορές. Και από την άλλη μεριά είναι το ΚΚΕ, σε σχέση με αυτό που είπατε, η δεξιά που θα εκφράζει μέσα στη Βουλή, όπως θα εκφράζει και μέσα στην κοινωνία, τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, της εργατικής πλειοψηφίας που στενάζει όλα αυτά τα χρόνια. Αναμένεται να δεχτεί και άλλες επιθέσεις από την Δευτέρα 8 του Ιούλη, αν κρίνουμε από τις διαρροές, θα το ακούσατε βεβαίως και εσείς κύριε Αντίπα, για τη συνεδρίαση, την επικείμενη συνεδρίαση στις 8 του Ιούλη, αμέσως δηλαδή μετά την Ευρωπαϊκή Δευτέρα, που θα ασχοληθεί με το ζήτημα της Ελλάδας. Με λίγα λόγια, θα σταλεί ο λογαριασμός σε όποια σχηματιστεί, είτε είναι αυτοδύναμη, είτε είναι συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον Τσίπρα ή με... Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το πολιτικό κλίμα στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, όπου πολιτεύεστε. Πώς είναι, υπάρχουν πάθη, το Σκοπιανό συνεχίζει να απασχολεί τους πολίτες ή υπάρχει και το ζήτημα της ανάπτυξης, της ανεργίας? Κοιτάξτε, το πολιτικό κλίμα και στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από ότι στην Αθήνα ή από ότι στην Νότια Ελλάδα. Είναι πολλοί άνθρωποι. Οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν όπου και να ζουν. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας σκεπτικισμός σε σχέση με την γνωστή συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι όλο και περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται αυτό που είπαμε εμείς ως ΚΚΕ για το βασικό στόχο αυτής της συμφωνίας, που δεν είναι άλλος από την ενάμωση του ΝΑΤΟ στην περιοχή με την είσοδο και της γειτονικής χώρας της Βόρειας Μακεδονίας, δηλαδή σε αυτό. Και των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό είναι το ζουμί της ιστορίας κατά την άποψή μας, και είναι βεβαίως ένα το οποίο αποφεύγουν να το θίξουν όλοι όσοι δείχνουν να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται για το ζήτημα της γειτονικής χώρας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα προβλήματα είναι κοινά, είναι η ανεργία, είναι μια σειρά ζητήματα εδώ που αντιμετωπίζει ο λαός της Βόρειας Ελλάδας. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος προβληματισμός για το τι θα γίνει, για το τι περιμένουν οι άνθρωποι την επόμενη μέρα. Λίγο πολύ ξέρουν όλοι τι έρχεται την επόμενη μέρα, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε πάνω εκεί εμείς να παρέμβουμε, για να πούμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, στους ανθρώπους της καθημερινότητας των απλών λαϊκών ανθρώπων δηλαδή, να επιλέξουν αυτή τη φορά το ΚΚΕ, να το στηρίξουν μέσα στη Βουλή, έτσι ώστε και ο δικός τους αγώνας και τα δικά τους συμφέροντα να εκπροσωπηθούν ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο ισχυρά και μέσα στη Βουλή και έξω από την Βουλή. Μάλιστα, λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Δελής, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Δελή, καλή επιτυχία και σε εσάς και στο Κομμουνιστικό Κόμμα.